Κοιτώντας κανείς την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, έρχεται αντιμέτωπος με νούμερα τα οποία δεν ξέρω αν σοκάρουν, τα έχουμε δει όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει προβληματίζουν. Λέει η έκθεση, περιγράφει ότι 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, περίπου το 7% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, έχουν κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών κατά το τελευταίο έτος, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια, 2% των Ευρωπαίων πολιτών, αφορά σε χρήση κοκαίνης, έκστασης, αμφεταμίνης και ηρωίνης. Αν δεν υπολογίσει κανείς τον επιπολασμό της χρήσης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, το lifetime use, τα νούμερα κυριολεκτικά κτηνάζονται. Λέει το ίδιο το Ευρωπαϊκό δηλαδή παρατηρητήριο, ότι 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, σε κάποια φάση της ζωής τους έχουν κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Να το πω με απλά λόγια, από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας. Αυτό το οποίο περιγράφει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, το περιγράφει αλλά δεν το κατονομάζει ως τέτοιο, είναι ένα φαινόμενο επιδημικών διαστάσεων. Το είπε και ο Παναγιώτης, το περιγράφει και η ίδια η έκθεση. Everything, everywhere, everyone. Παντού, τα πάντα, οι πάντες. Περιγράφει λοιπόν μια κατάσταση επιδημικής διάδοσης της χρήσης και της εξάρτησης από ψυχοδραμιστικές ουσίες, χωρίς όμως να την κατονομάζει ως τέτοια. Το κυρίαρχο βιοιατρικό μοντέλο αναγνωρίζει την εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες ως μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο, οφειλόμενη στην ενδογενή έλλειψη ενδορφινών. Και αναρωτιέται κανείς, πώς ερμηνεύει η σύγχρονη ιατρική, το σύγχρονο βιοιατρικό αυτό μοντέλο, τις επιδημικές διαστάσεις της χρήσης και εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες. Γιατί ξαφνικά εκατομμύρια άνθρωποι στο σύγχρονο καπιταλισμό ξαφνικά κάνουν γενικευμένη χρήση ή μπλέκονται σε γενικευμένη κατάχρηση και εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Είναι πώς απέκτησαν ξαφνικά όλοι αυτοί οι εκατομμύρια των ανθρώπων ενδογενή έλλειψη ενδορφίνων. Πρόκειται περί λοιμόδους νοσήματος, το οποίο μεταδίδεται, κολλάει και κατά αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται. Πρόκειται περί τέτοιου φαινομένου, προφανώς όχι. Είναι χρόνιο μη μεταδιδόμενο νόσημα, όπως ο καρκίνος, ο οποίος οφείλεται στη γύρανση του πληθυσμού και στην έκθεση των ανθρώπων σε τοξικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες ή στρες. Όχι, προφανώς δεν είναι τέτοιο. Το κυρίαρχο βιοιατρικό μοντέλο της χρόνιας και υποτροπιάζουσας νόσου αδυνατεί να ερμηνεύσει τις επιδημικές διαστάσεις του φαινομένου, παρότι τις περιγράφει, τις μελετά, βρίσκεται σε αυτό που λέμε σε ένα γενικευμένο επιστημολογικό αδιέξοδο. Έχει χτυπήσει τοίχο δηλαδή. Παρόλα αυτά, παρά δηλαδή τις προφανείς αντιφάσεις, την αδυναμία της σύγχρονης ιατρικής, του σύγχρονου βιατρικού, του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου βιατρικού μοντέλου, να ερμηνεύσει την πραγματικότητα, αυτό το βιοιατρικό μοντέλο είναι αυτό το οποίο δικαιολογεί, καθοδηγεί τις σύγχρονες πολιτικές αντιμετώπισης των τοξικοεξαρτήσεων, αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, το γνωστό τρίπτυχο, καταστολή, υποκατάσταση, μείωση της βλάβης. Τι θεωρούμε μία χρόνια νόσο, ιατρικής φύσεως, μπορούμε απλά να την διαχειριστούμε. Το ΚΚΕ, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, αφισβητεί, συγκρούεται με αυτό το κυρίαρχο βιοιατρικό υπόδειγμα, ισχυριζόμενο ότι η τοξικοεξάρτηση είναι ένα πολυπαραγωγικό, αλλά κατά βάση κοινωνικό φαινόμενο, η εξάλληψη του οποίου προϋποθέτει ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές αλλαγές. Οφείλω δε να σημειώσω ότι η θέση αυτή του ΚΚΕ για τον κοινωνικό καθορισμό της τοξικοεξάρτησης δεν είναι πρωτόγνωρη, δεν είναι καινοφανής, δεν είναι δική μας κατασκευή. Δεν φέρουμε την
Το copyright. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης είναι ο Έγκελς, σε ηλικία 24 ετών, το 1844, στο βιβλίο του «Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία», περιγράφει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας του προλεταριάτου στο Μάντσεστερ. Παρατηρώντας λοιπόν ότι στις συνθήκες αυτές ένα κομμάτι, μαζικό όμως, του εργατικού πληθυσμού, καταφεύγει στη Μέθη, για να αποδράσει από τη σκληρή κοινωνική του πραγματικότητα. Γράφει χαρακτηριστικά ο Έγκελς, 1844. Το αλκοόλ, λέει, γίνεται η μοναδική πηγή άντλησης ευχαρίστησης και τα πάντα μοιάζει να συνωμοτούν προκειμένου αυτό να είναι πάντα διαθέσιμο στους εργάτες. Ο εργάτης γυρίζει από την εργασία του κουρασμένος, εξαντλημένος, βρίσκει τον εαυτό του εγκλωβισμένο σε ένα σπίτι το οποίο είναι στενάχωρο, υγρό, σκοτεινό, αποκρουστικό και αναζητά μία διαφυγή. Αυτά τα γράφει ο Έγκελς το 1844, που θα κάνει υποφερτή την προοπτική της επόμενης ημέρας. Η Μέθη συμπληρώνει ο Έγκελς, τον Drunkenness, έτσι το ονομάζει. Η Μέθη σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, λέει ο Έγκελς, δεν μπορεί να εννοηθεί ως καπρίτσιο ατομική συμπεριφορά του εργάτη, για το οποίο θα πρέπει να ενοχοποιηθεί. Η Μέθη, λέει, σε αυτές τις συνθήκες έχει μετατραπεί σε φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων συνθήκων, οι οποίες έχουν επιβληθεί σε ένα άτομο το οποίο έχει χάσει τον έλεγχο αντίδρασης σε αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Αλλά και ο δικός μας ήταν εδώ μέχρι πριν λίγο, ο Κώστας Οτζιάρας, ο ιστορικός μεταδιδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο βιβλίο του που εκδόθηκε από τη σύγχρονη εποχή, «Το κόκκινο και το γκρίζο, η φτώχεια και πολιτική στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου», περιγράφει ακριβώς το ίδιο κοινωνικό φαινόμενο. Στη Θεσσαλονίκη του 1920-1930. Περιγράφει λοιπόν τη Θεσσαλονίκη μία πόλη ακραίας φτώχειας, με πάνω από το 50% του πληθυσμού τότε να είναι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ένας εξαθλιωμένος προσφυγικός πληθυσμός. Και γράφει χαρακτηριστικά ο Κώστας: «Οι πολυάριθμοι φτωχοί, συνοστισμένοι σε μία πόλη που δεν τους εξασφάλιζε τους υλικούς όρους για την επιβίωση, κινούνταν στους δρόμους απελπισμένοι και συχνά αγριεμένοι. Έμοιαζαν με βόμβα έτοιμη να εκραγεί». Και σε αυτές ακριβώς τις κοινωνικές συνθήκες της Θεσσαλονίκης περιγράφει μέσα από αρχιακό υλικό τη μαζική καταφυγή τμήματος της εργατικής τάξης, του εξαθλειωμένου προσφυγικού προλεταριάτου της εποχής, αυτό που ο ίδιος αποκαλεί γκρίζες ζώνες. Τη γενικευμένη δηλαδή χρήση χασίς σε δεκάδες θεκέδες, οι οποίοι ανθούσαν στις φαγωγειτονιές της πόλης, στην Αγία Φωτεινή απέναντι από τη Χάνθ, στον τεκέ του Σιδέρη στην Υπηφόρου Φωκά και στους ρεμπέτικους τεκέδες της Τούμπας. Και χρησιμοποιεί τον όρο γκρίζες ζώνες για να τις διακρίνει από τις κόκκινες ζώνες, τα κομμάτια εκείνα, τα τμήματα της εργατικής τάξης, που στις ίδιες συνθήκες επέλεξαν, λόγω της επαφής τους με τις σοσιαλιστικές ιδέες ή λόγω της επαφής τους με τους κομμουνιστές, την κοινωνική σύγκρουση, την εξέγερση μέσα από σκληρούς συνδικαλιστικούς αγώνες της τότε εποχής. Έκτοτε, εκατοντάδες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η χρήση και κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών καθορίζεται από μία σειρά κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων. Τα ανέφερε και ο Παναγιώτης, η ανεργία, και όχι γενικά η ανεργία, η μακρόχρονη ανεργία, η ανισότητα, η διάρρηξη των κοινωνικών δεσμών και της κοινωνικής συλλογής, το εισόδημα και άλλοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της μετασοβιετικής Ρωσίας. Τη χρονική περίοδο 1991-1994 το προσδόκιμο επιβίωσης στον άρενα πληθυσμό στην μετασοβιετική Ρωσία κατρακύλησε κατά 6 χρόνια, ήταν 63 έτη κατά μέσο όρο στους άντρες, προσδόκιμο ζωής, κατρακύλησε μέσα σε 4 χρόνια στα 57 έτη, ούτε πόλεμος να έγινε. Η περίοδος δε αυτή σημειωτέων ότι συμπίπτει με την περίοδο του κλεισίματος
ή της ιδιωτικοποίησης πάνω από 110.000 κρατικών εταιριών, την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, τη γενική κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, της κοινωνικής συνοχής. Πλειάδα δε επιδημιολογικών μελετών έχει καταδείξει ότι το κούρεμα αυτό στο προσδόκιμο ζωής, στον άρενα πληθυσμό της Ρωσίας στις αρχές της δεκαετίας του 90, σχετίζεται με την εκρηκτική άνοδο της θνησιμότητας, της οφειλόμενης στην κατάχρηση αλκοόλ, αλλά και στο γενικευμένο φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε στη Ρωσία, της επικίνδυνης χρήσης αλκοόλ, δηλαδή τη μαζική κατανάλωση after sale, φαρμακευτικών βαμμάτων, ακριβώς γιατί οι τιμές των αλκοολούχων ποτών σε αρχές δεκάδες είχαν πάει στο Θεό. Αλλά και για μεταγενέστερα. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης του 2008-2012, μελέτες έχουν δείξει ότι η απότομη πτώση του βιωτικού επίπεδου του πληθυσμού σχετίζεται με αύξηση της χρήσης αλκοόλ, ψυχοδραστικών ουσιών. Στην Ευρώπη τα στοιχεία δείχνουν ότι μία αύξηση της ανεργίας κατά 1% οδηγεί σε αύξηση των αυτοκτονιών κατά 1%, μία αύξηση της ανεργίας κατά 3% οδηγεί σε αύξηση των αυτοκτονιών κατά 3% και της χρήσης και κατάχρησης αλκοόλ κατά 28%. Η αναγνώριση της κοινωνικής αιτιότητας στις τοξικοεξαρτήσεις δεν είναι κοινωνιολογική ή φιλοσοφική ανάλυση. Είναι μία θέση, μία τοποθέτηση, η οποία παράγει πολιτική. Όχι απλά παράγει πολιτική, έχει και κλινικές, ακόμη και θεραπευτικές προεκτάσεις. Υποδηλώνει, για παράδειγμα, ότι σε πληθυσμιακό επίπεδο, αν θέλεις να αντιμετωπίσεις την εξάρτηση, να αποτρέψεις, δηλαδή νέες στρατιές εξαρτημένων, οφείλεις να επενδύσεις στην πρωτογενή πρόληψη. Την καταπολέμηση, δηλαδή, της ανεργίας, της φτώχειας, της ανισότητας, της περιβαλλοντικής φτώχειας και ανισότητας και ούτω καθεξής. Υποδηλώνει επίσης ότι στο επίπεδο του ατόμου, σε ατομικό επίπεδο, αρνείσαι να αποδεχτείς ότι η εξάρτηση είναι ανίατη νόσος, με την οποία πρέπει απλά να σε θυκολογήσεις, να μάθεις να ζεις. Αντιθέτως, διεκδικείς όλες εκείνες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις για την πλήρη απεξάρτηση. Υποδηλώνει επίσης ότι στο επίπεδο του ατόμου αναγνωρίζεις την ανάγκη της κοινωνικής επανένταξης. Πρόσβαση δηλαδή σε στέγη, εργασία, ως δομικό χαρακτηριστικό της όποιας θεραπευτικής παρέμβασης. Υποδηλώνει τέλος ότι στο επίπεδο του ατόμου κάθε προληπτική ή θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επαρευματικές σχέσεις. Η αταλάντευτη στάση του ΚΚΕ στο ζήτημα των εξαρτήσεων, η μόνιμη και διαρκής αγωνιστική του συμπόρευση με όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της απεξάρτησης είναι προϊόν αυτής ακριβώς της πυρηνικής του τοποθέτησης, δηλαδή της άποψής του ότι η τοξικοεξάρτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και καλώντας σε ολική, συνολική ρήξη με τον καπιταλισμό που γέννησε την τοξικοεξάρτηση, την παράγει και την αναπαράγει.